Κι όμως μπορεί ένας χοχλιός να ενώσει σε λιγότερο από 7 ώρες στη Νότια και τη Βόρεια Κρήτη. Πώς? Και όχι μόνο το πώς, αλλά βοηθώντας κιόλας. Βοηθώντας το Παγκρίτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα. Θα σας το πει, θα μας το πει ο κύριος Μανώλης Κωνσταντουλάκης. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας. Δρομέας υπεραποστάσεων ο κύριος Κωνσταντουλάκης, προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Χόχλιος Team. Και έτσι εξηγούνται όλα, έτσι δεν είναι κύριε Κωνσταντουλάκη? Ναι, η ομάδα αν και χοχλή, έχουμε μάθει να τρέχουμε οπουδήποτε. Γιατί δώσατε αυτό το όνομα στον αθλητικό σας το σύλλογο? Θέλετε να χαμογελάτε? Ήταν να έχουμε έτσι μια αίσθηση ότι το τρέξιμο και γενικά ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θέλω να δώσουμε έτσι μια αίσθηση εφορίας και να υπάρχει αυτή η αντίθεση, ώστε ο κόσμος να νιώθει λίγο πιο οικία με την ιδέα του τρεξίματος. Είμαστε στην ουσία τα πιο αργά, από τους πιο αργούς οργανισμούς στον κόσμο, ζωντανούς οργανισμούς, αλλά καταφέρνουμε και τρέχουμε. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από την παρέα που δημιουργούμε, την ομάδα και γενικά το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των αθλητών της ομάδας. Λοιπόν, διοργανώνεται κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, να διανύσετε προσωπικά μια μεγάλη απόσταση, μια απόσταση 70 χιλιόμετρων, με μοναδικό στόχο να συγκεντρώσετε κάποια βοήθεια έτσι ώστε να στηριχτεί το έργο της Ηλιακτίδας. Δώστε μας λοιπόν όλα εκείνα τα δεδομένα για το πώς ξεκινήσατε, τι είναι αυτό το οποίο θα κάνετε, πότε θα γίνει αυτό και πώς ζητάτε τη βοήθεια όλου του κόσμου. Ναι, αρχικά ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω. Θεωρώ ότι σε μια δύσκολη χρονιά που όλοι διανύσαμε σχεδόν 1,5 χρόνο, ίσως ξεχάσαμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανάγκη για βοήθεια, και κυρίως παιδιά, όταν μιλάμε για παιδιά, ένα παραπάνω. Η ιδέα ήρθε σχετικά πρόσφατα, πάντα υπήρχε στο μυαλό μου η ιδέα βοήθειας μέσα από αυτό που κάνω, το τρέξιμο που το έχω ως επάγγελμα, αλλά ήρθε πιο συγκεκριμένα πρόσφατα όσον αφορά αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη με την Ηλιακτίδα, με την οποία κιόλας έχουμε συνομιλήσει και μου είπαν ότι λόγω της πανδημίας υπάρχει ακόμη περισσότερη ανάγκη για βελτίωση των υποδομών και των αναγκών του Ιδρύματος. Ναι. Έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, ένα σύντομο σχετικά εγχείρημα, δηλαδή να ξεκινήσουμε Τετάρτη 30 Ιουνίου, 4 το απόγευμα, από τους Καλούς Λιμένες, στην ουσία από τη θάλασσα θα ξεκινήσω, με προορισμό μέσα από την από άσφαλτο κυρίως, να φτάσω στο Γκούλε. Η άφηξη θα είναι περίπου στις 10.30 με 11 η ώρα, αν όλα πάνε καλά, προβλέπεται και αρκετή ζέστη. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο καθένας να στηρίξει είναι μέσω των διαφόρων τρόπων που παρέχει η Ηλιακτίδα στο site της για δωρεές, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, είτε μέσω καταθέσεων, είτε ακόμη και στο δερματισμό μου, που είναι ακόμη πιο ωραίο. Κατά τη διάρκεια του δερματισμού θα υπάρχει ένα στάντ που εκεί θα έχει εθελοντές της Ηλιακτίδας, θα υπάρχουν άνθρωποι του Ιδρύματος και θα μπορεί και εκεί πρακτικά κάποιος να βοηθήσει, κάνοντας και ίσως κάποιες αγορές από ό,τι προϊόντα έχουν φτιάξει τα παιδιά ή οτιδήποτε. Εκτός από το site της Ηλιακτίδας υπάρχει και το δικό σας το site, hochlios.team.gmail.com, όπου αν κάποιος προσπαθήσει να μπει, μπει και αυτή την ώρα που σας ακούει, νομίζω ότι άμεσα θα καταλάβει πώς μπορεί να βοηθήσει, κύριε Κωνσταντουλάκη, ναι. Ναι, ναι, το site είναι hochlios.team.gr και εκεί πέρα αμέσως μόλις κάνει είσοδο θα βρει όποιες πληροφορίες. Σύντομες, δεν υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά αυτά που χρειάζονται. Στην ουσία η εκκίνηση των καταθέσεων θα ξεκινήσει
το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από τις 29 Ιουνίου και ώρα 8, και θα λήξει μία μέρα μετά, 1 Ιουλίου, ώρα 12 το μεσημέρι. Οπότε το ανοίγουμε λίγο πιο πριν και το τελειώνουμε και λίγο πιο μετά, ώστε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος βοήθειας και χρονικού περιθωρίου για τον κόσμο να κάνει, να προσφέρει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε, εσείς που ακούτε τον κύριο Κωνσταντουλάκη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, μπορείτε να βρείτε τον τρόπο που θα βοηθήσετε, εφόσον μπορείτε να βοηθήσετε σαφέστατα, έτσι όπως ακριβώς όπως το λέτε εσείς, στις μέρες μας που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και με τα οικονομικά του καθενός, γιατί απευθύνεστε και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και στους επιχειρηματίες, κύριε Κωνσταντουλάκη, και από τα μέρη τα οποία θα περάσετε, φαντάζομαι, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσετε και να τους πείτε υπάρχει ένας σύλλογος με μια τάδε παρουσία, βοηθάει τα παιδιά και πρέπει και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ό,τι μπορεί ο καθένας από εμάς να το δώσει, ναι. Σίγουρα θεωρώ ότι η παραμικρή βοήθεια είναι κάτι, δεν έχει σημασία το πόσο, σημασία έχει τι προσφέρει ο καθένας από αυτά που διαθέτει, και πρέπει να σκεφτεί ότι ειδικά τα παιδιά που είναι το μέλλον και γενικά είναι αυτά τα οποία θα μεγαλώσουν και θα είναι η βοήθεια και το μέλλον της χώρας μας, είναι αυτά τα οποία θέλουν λίγο ακόμη περισσότερη παρότρινση μέσα από αυτές κινήσεις, για να δουν ότι υπάρχει ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, 30 Ιουνίου ξεκινάτε, επαναλαμβάνω, από τους καλούς λιμένες από τη θάλασσα, μέσα περίπου σε 7 ώρες ή λιγότερο από 7 ώρες φτάνετε στον Κούλε, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Χοχλίος, ο οποίος ενώνει σε λιγότερο από 7 ώρες τη νότια με τη βόρεια Κρήτη, για τη στήριξη του έργου της Ηλιακτίδας. Τελεία, stop. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Εκεί θα είμαστε για να σας βλέπουμε και να σας καμαρώνουμε. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Κύριε Κωνσταντουλάκη. Τρέχουμε όλοι. Γεια σας. Γεια σας.